Τα κλειδιά της εστίασης ονόμασαν τη διαμαρτυρία που προγραμματίζουν για αύριο σε όλη τη χώρα οι άνθρωποι της εστίασης. Και στις αίρες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα θα προσέρχονται ένας-ένας οι εστιατόρες έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας για να υπογράψουν έντυπο διαμαρτυρίας και να παραδώσουν συμβολικά τα κλειδιά των καταστημάτων τους. Τετάρτη κινητοποίηση σε όλο τον νομοσφαιρό, σε όλη την Ελλάδα. Είναι από τις 10 μέχρι τις 4 η ώρα στην περιφέρεια απ' έξω, στην αντιπεριφέρεια απ' έξω, στο κτίριο της Νομαρχίας. Εκεί θα μαζευτούν όλοι οι επαγγελματίες σιγά σιγά να υπογράψουν και να φέρουν το κλειδί της επιχείρησής τους, να υπογράψουν το έντυπο που έχουμε ετοιμάσει και θα γίνει μια ειρηνική, όμορφη διαμαρτυρία χωρίς πάρα πολύ κόσμο. Ένας-ένας θα έρχεται. Δεν χρειάζεται, δεν θα γίνει ούτε συγκέντρωση ούτε τίποτα. Απλώς χρειάζεται να έρθουν οι επαγγελματίες μέσα στο τετράωρο αυτό της εκδήλωσης για να φέρουν το κλειδί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα στήριξης που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή στην εστίαση και στην αναψυχή. Η ίδια εκδήλωση θα γίνει σε 4 ακόμη δήμους της Περιφερειακής Ενότητας και ο πρόεδρος της ΕΟΕΒΕ ΣΕΡΟΝ απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους του αλλά και τους προμηθευτές τους. Καλούμε όλους τους επαγγελματίες να συμμετέχουν και στην Αλληστράτη θα γίνει τέτοια εκδήλωση. Ανάλογη εκδήλωση θα γίνει και στην Ηράκλεια και στο Σιδηρόκαστρο και στην Υγρή. Στους 4 δήμους αυτούς θα γίνει ανάλογη εκδήλωση την Τετάρτη και καλούμε όλους τους επαγγελματίες να συμμετέχουν. Αλλά δεν καλούμε μόνο τους επαγγελματίες, στέλνουμε ένα μήνυμα στους προμηθευτές μας, στους συναδέλφους προμηθευτές που μαζί έχουμε το ίδιο πρόβλημα, διότι οι προμηθευτές μας είναι αυτοί που πραγματικά πρέπει να στηρίξουν αυτή την εκδήλωση, πρέπει να έρθουν και αυτοί να υπογράψουν το έντυπο διαμαρτυρίας.